Την προσεχή Παρασκευή θα φτάσει στο αεροδρόμιο Μέγας Αλέξανδρος η πρώτη πτήση από τις Βρυξέλλες, εκεί όπου θα βρεθούν εκτός από τους τουρίστες, πράκτορες και δημοσιογράφοι. Επιπροσθέτως, οι δημοσιογράφοι την Κυριακή στις 6 Μαΐου, σύμφωνα με τον Κώστα Αντωνιάδη, αντιπεριφερειάρχη τουρισμού, ο οποίος παραχώρησε τη συνέντευξη τύπου, ενημέρωσε ότι θα ξενυχθούν στον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων, καθώς οι Βέλγοι ως Καθολικοί δείχνουν ένα μεγάλο ενδιαφέρον για τα βήματα του Αποστόλου Παύλου. Έτσι, η περιφέρεια αποφάσισε να ενισχύσει την προβολή της μέσω του περιοδικού που εκδίδει η αεροπορική εταιρεία με το ποσό των 5.000 ευρώ. Καταρχήν να ξεκινήσω ότι την Παρασκευή 4 Μαΐου και 12 η ώρα θα φτάσει στο αεροδρόμιο της Καβάλας Μέγας Αλέξανδρος από τις Βρυξέλλες η πρώτη αεροπορική πτήση που θα γίνει μέσα από την αεροπορική εταιρεία TUI Βελγίου. Η συγκεκριμένη αεροπορική εταιρεία για πρώτη φορά συνδέει το Βέλγιο με την περιοχή μας, με την περιφερειακή ενότητα Καβάλας, και η σύνδεση αυτή ξεκινάει από τις 4 Μαΐου και θα τελειώσει στις 10 Οκτωβρίου. Θα είναι 2 πτήσεις την εβδομάδα, γι' αυτό τον λόγο και θα γίνει μια μικρή υποδοχή στους επιβάτες της συγκεκριμένης πτήσης, όπου εκτός από τους επιβάτες θα υπάρχουν και πράκτορες αλλά και δημοσιογράφοι από το Βέλγιο, όπου την Κυριακή στις 6 Μαΐου θα τους ξεναγήσουμε στον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων, γιατί οι Βέλγοι ως Καθολικοί δείχνουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα βήματα του Αποστόλου Παύλου αλλά και γενικότερα για τον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων. Γι' αυτό το λόγο και η περιφέρεια είναι γνωστό ότι θα ενισχύσει την προβολή της περιφέρειας μας μέσα από την συγκεκριμένη αεροπορική εταιρεία, την TUI, από το InFlight Magazine περιοδικό που διαθέτει στα αεροσκάφη της, με προβολή την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με ένα ποσό της τάξης των 5.000 ευρώ. Μια ακόμα δράση προβολής θα πραγματοποιηθεί από τις 25 έως και τις 27 Μαΐου και θα αφορά στη φιλοξενία πρακτόρων και δημοσιογράφων από τη Ρουμανία. Σύμφωνα με το πρόγραμμα θα επισκεφτούν την Καβάλα, τη Σαμοθράκη, την Αλεξανδρούπολη, την Κομοτηνή, την Ξάνθη και τη Δράμα. Επίσης, μια σημαντική τουριστική δράση για το μήνα Μάιο που αφορά την προβολή της περιφέρειάς μας είναι ότι στις 25 με 27 Μαΐου θα φιλοξενήσουμε περίπου 20 δημοσιογράφους και πράκτορες, αυτή τη φορά από την Ρουμανία. Ήδη είμαστε σε συνεργασία και συνεννόηση με το ΝΕΟΤΕ του Βουκουρεστίου, όπου θα τους ξεναγήσουμε σε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Σαμοθράκη, Αλεξανδρούπολη, Κομοτηνή, Ξάνθη και Δράμα. Στην Καβάλα θα βρεθούν την Παρασκευή 25 Μαΐου και θα μείνουν Παρασκευή και Σάββατο και την Κυριακή θα αναχωρήσουν. Δίνεται μια ευκαιρία και στους ξενοδόχους, γι' αυτό είναι σημαντικό ότι εκτός από δημοσιογράφους θα υπάρχουν και πράκτορες, ώστε να έρθουν οι ξενοδόχοι σε συμφωνίες και σε συνεργασία με τους συγκεκριμένους πράκτορες, ώστε να προωθήσουμε και να προβάλλουμε καλύτερα την περιοχή μας. Αυτή είναι η προβολή και αυτή η φιλοξενία των διαμορφωτών κοινής γνώμης έγινε με αφορμή στην έκθεση της Ρουμανίας που συμμετείχε η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με δικό της αυτόνομο περίπτερο. Επίσης, ακόμα μια πάρα πολύ σημαντική δράση αφορά το επόμενο Σαββατοκύριακο, 11 με 13 Μαΐου. Θα γίνει ένα Σαββατοκύριακο, γίνεται μια δράση στο Βελιγράδι, στην Σερβία. Είναι ένα Σαββατοκύριακο που θα γίνει αφορά γαστρονομικού ενδιαφέρον. Θα γίνει στην κεντρική πλατεία του Βελιγραδίου. Θα συμμετέχουν πάρα πολλές περιφέρειες αλλά και δήμοι. Η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα συμμετάσχει στη συγκεκριμένη εκδήλωση σε συνεργασία με το Δήμο Αλεξανδρούπολης, ώστε να προβάλλουμε ακόμη μια φορά την περιοχή μας στην αγορά της Σερβίας, γιατί είναι μια αγορά που μας ενδιαφέρει και τους ξενοδόχους αλλά και την τοπική αυτοδιοίκηση.